Φίλες και φίλοι, γεια σας. Να σας καλωσορίσουμε στο εκλογικό μας κέντρο, το οποίο θα είναι και το κέντρο του προεκλογικού αγώνα που θα δώσουμε αυτές τις δύο τελευταίες εβδομάδες για να μπορέσουμε να πετύχουμε την πρώτη μεγάλη νίκη τις δύο πρώτες εβδομάδες και την πολύ μεγάλη νίκη την τρίτη εβδομάδα που θα είναι ο δεύτερος γύρος, η μέρα που θα κερδίσουμε τις δημοτικές εκλογές και θα είμαστε η νέα δημοτική αρχή στην πόλη. Επομένως αυτός ο χώρος θα μας συνοδεύσει τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Θα γίνει ο χώρος που θα αποτελεί το δικό μας κέντρο. Θα βρίσκονται καθημερινά άνθρωποι όλων των ηλικιών, άντρες, γυναίκες, οι οποίοι θα δίνουν το δικό τους αγώνα από εδώ. Από εδώ θα ξεκινάνε πολλές δράσεις, εδώ θα γίνονται αρκετές εκδηλώσεις, εδώ θα γίνονται αρκετά πάρτι. Από εδώ θα δίνουμε το δικό μας στίγμα σε όλη την πόλη. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνει εδώ αυτός ο αγώνας. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η δύναμη, η ενέργεια που θα βγαίνει από αυτό το εκλογικό κέντρο θα περιορίζεται μόνο στην Οδό Πανεπιστημίου. Γιατί όλους αυτούς τους μήνες, όλες αυτές τις εβδομάδες που έχει ξεκινήσει η προεκλογική μάχη, αυτή τη μάχη τη δίνουμε γειτονιά-γειτονιά, πόρτα-πόρτα, πλατεία-πλατεία, εργασιακό χώρο-εργασιακό χώρο. Και πιστέψτε με, πάει πολύ καλά. Αυτό είναι το μήνυμα που έχουμε να σας μεταφέρουμε μέσα από την καθημερινότητα της προεκλογικής περίοδου, μέσα από την καθημερινότητα του αγώνα του οποίου δίνουμε. Τα μηνύματα που έρχονται είναι πολύ θετικά και γι' αυτό μπορούμε πραγματικά να αναμένουμε τα θετικά αποτελέσματα και σε δύο εβδομάδες και σε τρεις εβδομάδες. Στην αρχή της προεκλογικής περίοδου, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που προσπαθούσαν στην ουσία να κάνουν, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε γιατί έχει περάσει πολύ καιρός από τότε, ήταν να δημιουργήσουν την εικόνα ότι ο κύριος Καμίνης, ο σημερινός δήμαρχος, στην ουσία κατεβαίνει χωρίς αντίπαλο στην Αθήνα. Οι εξελίξεις όμως τους διαψεύδουν. Γιατί αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι και ο κύριος Καμίνης έχει αρχίσει και φαίνεται η κάμψη του, και πιστέψτε με, όχι μόνο δημοσκοπικά, αλλά όποιος βγει έξω στον δρόμο και προσπαθήσει να βρει ανθρώπους που στηρίζουν τον σημερινό δήμαρχο θα δυσκολευτεί πάρα πολύ, αλλά το ίδιο φαίνεται ότι ισχύει και για τον κύριο Σφιλιωτόπουλο. Σε δύο Κυριακές από σήμερα θα πάρουν την πρώτη απάντηση. Σε τρεις Κυριακές από σήμερα θα πάρουν και τη δεύτερη και την τελική απάντηση. Η Αθήνα έχει τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια επιλογή. Έχει την ευκαιρία να κάνει την επιλογή να μην δώσει την ευκαιρία τόσο στον κύριο Σαμαρά όσο και στον κύριο Βενιζέλο να έχουν τη χαρά να πανηγυρίζουν το βράδυ των εκλογών. Η Αθήνα δεν θα ψηφίσει άλλη μια τετραετία παθητικού συμβιβασμού με την κοινωνική καταστροφή. Η Αθήνα μπορεί και πρέπει να γυρίσει σελίδα και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό θα επιλέξει ο λαός της Αθήνας. Όχι μόνο για να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε αυτούς που καταστρέφουν τη ζωή μας, αλλά και για να σταθεί όρθια απέναντι στην κρίση. Να ανοίξει έναν καινούριο δρόμο. Το δρόμο της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, το δρόμο της αξιοπρέπειας, της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους της. Φίλες και φίλοι, σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής αυτής περίοδου, ο κύριος Καμίνης επαναλαμβάνει διαρκώς τις επιδόσεις του σε σχέση με την κοινωνική αλληλεγγύη. Θα το έχετε ακούσει πολλές φορές. Επιδόσεις τις οποίες μάλιστα κάνει πιο εντυπωσιακές με τη βοήθεια της δημιουργικής λογιστικής. Υπολογίζοντας για παράδειγμα για αλληλεγγύη, στην αλληλεγγύη το φαγητό των παιδικών σταθμών που ούτως ή άλλως είναι η δουλειά του Δήμου ή την εφάπαξ βοήθεια την οποία δέχεται στο κόμβο αλληλεγγύης κάθε φορά που ένας διαθέσιμος χορηγός επιλέγει να δώσει μια χορηγία. Εμείς από τη δική μας την πλευρά θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το θέμα. Θεωρούμε το έργο του κύριου Καμίνη, του σημερινού δήμαρχου της πόλης, στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, εξαιρετικά ανεπαρκές για τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Όχι γιατί βοηθάει λιγότερους από όσους ο κύριος δήμαρχος ισχυρίζεται σήμερα. Ούτε γιατί πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια στο πεδίο αυτό δεν αξίζει τον κόπο.
αλλά γιατί διαφωνούμε κάθετα με τη λογική που ακολούθησε και ακολουθεί ο σημερινός δήμαρχος αυτής της πόλης. Λογική η οποία εξαντλείται στη φιλανθρωπία μέσω χορηγών. Ο απερχόμενος δήμαρχος δεν συνάντησε ούτε μία φορά τις δομές και τις πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεν στήριξε τις αγορές χωρίς μεσάζοντες. Και βεβαίως εγκατέλειψε τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, αυτές που έχουν την ευθύνη να ασκήσουν την κοινωνική πολιτική. Ο κύριος Καμίνης, αν κάτι πέκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία και με πολύ μεγάλη αυταπάρνηση, ήταν να στηρίξει τις πολιτικές του μνημονίου. Να συνταχθεί δηλαδή με αυτή την πολιτική η οποία παράγει τη σημερινή απελπισία. Όχι για να υπερασπιστεί σε καμία περίπτωση το συμφέρον της πόλης, αλλά για να χτίσει καλές σχέσεις με όλους αυτούς οι οποίοι στηρίζουν αυτή την πολιτική και την εφαρμόζουν και την νομοθετούν. Γι' αυτό ακριβώς χειροκρότησε τα μνημόνια. Γι' αυτό ακριβώς κράτησε και εχθρική στάση απέναντι στο κίνημα των πλατιών. Γι' αυτό τσουβάλιασε πρωτοποριακά εγχειρήματα συμμετοχής όπως τη δημοτική αγορά της Κυψέλης μαζί με την εγκληματική δράση των φασιστικών συμμοριών. Γιατί ναι, το έχει κάνει και αυτό. Είναι και αυτό ένα από τα έργα του κυρίου Καμίνη. Εμείς απέναντι σε όλα αυτά πιστεύουμε ότι ακριβώς η δικιά μας πρόταση έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με το πρόγραμμα του κυρίου Καμίνη. Το πρόγραμμα του κυρίου Καμίνη, το οποίο το παρουσίασε αυτή την εβδομάδα, τη στιγμή που εμείς έχουμε βρεθεί στην ευχάριστη θέση να παρουσιάζουμε το δικό μας πρόγραμμα από τις αρχές Μαρτίου, στην ουσία αποτέλεσε ακριβώς μία αντιγραφή από το επιχειρησιακό πρόγραμμα που κατέθεσε το 2010. Δηλαδή όλα αυτά που είχε αναλάβει, προσέξτε, να κάνει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας, κατά την οποία εξελέγει ως Δημοτική Αρχή. Με μια πολύ σημαντική όμως υποσημείωση, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι ο κύριος Καμίνης έχει μια κρυφή ατζέντα. Και έχει μια κρυφή ατζέντα η οποία κάνει κάποιος μπορεί εύκολα να τη βρει, εάν ανατρέξει στην έκθεση αξιολόγησης που είχε υποβάλει ο ίδιος ως Δημοτική Αρχή προς το Υπουργείο Εσωτερικών, εκεί δηλαδή που εισηγείται αύξηση των δημοτικών τελών, εκεί που εισηγείται να μπουν δημοτικά τέλη για τα κατοίκητα σπίτια και τα κλειστά καταστήματα, εκεί ακριβώς όπου εισηγείται να αναλάβουν οι εισπρακτικές εταιρείες να εισπράξουν τις απαιτήσεις του Δήμου από τους πολίτες. Αυτή είναι η κρυφή ατζέντα του κυρίου Καμίνη, στην οποία δεν πρόκειται να τη βρούμε στο εκλογικό του πρόγραμμα, δεν πρόκειται να τον ακούσουμε δημοσίως να την αναγγέλει, μπορούμε να τη βρούμε όμως στα έντυπα, τα επίσημα έγγραφα, τα οποία κατέθετε ο ίδιος ως Δημοτική Αρχή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί τον κύριο Καμίνη πραγματικά δεν τον ενδιαφέρει να είναι ο Δήμος σύμμαχος της πόλης και των πολιτών. Τον ενδιαφέρει να είναι ο ίδιος σύμμαχος των κομμάτων του μνημονίου. Υπάρχει όμως και μια αλήθεια που πρέπει να πούμε για τον άλλο υποψήφιο του μνημονίου, τον κύριο Σπηλιωτόπουλο. Ο κύριος Σπηλιωτόπουλος δεν έχει κανένα απολύτως σχέδιο για αυτή την πόλη. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι το δικό του το προσωπικό πολιτικό στοίχημα, το πολιτικό αποτέλεσμα που θα παρεχθεί για αυτόν σε αυτές τις δημοτικές εκλογές. Και για να το μεγιστοποιήσει, στην προσπάθεια να μεγιστοποιήσει αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, στην ουσία αυτό που κάνει είναι να ακολουθεί την πολιτική γραμμή ακριβώς του κυρίου Μπαλτάκου. Για κάθε πρόβλημα της πόλης, η απάντηση του κυρίου Σπηλιωτόπουλου είναι ακριβώς η ίδια, ο ίδιος ακροδεξιός λαϊκισμός. Για όλα ευθύνονται οι σε εισαγωγικά λαθρομετανάστες, όπως τους αποκαλεί, για όλα ευθύνονται οι ξένοι, για όλα ευθύνονται οι διαφορετικοί από τους υπόλοιπους μέσα σε αυτή την πόλη. Η τακτική αυτή όμως, το μόνο που καταφέρνει είναι να καθιστά τον Άρη τον Σπηλιωτόπουλο όμηρο της ακροδεξιάς ατζέντας, αλλά και της νεοναζιστικής συμμορίας. Ο δημοκρατικός κόσμος της Αθήνας όμως έχει την ευκαιρία να στείλει απάντηση ακόμα και σε αυτόν που δεν διστάζει να πλατσουρίσει στα θολά νερά
της ακροδεξιάς ατζέντας, του ακροδεξιού λαϊκισμού και να του δώσει την απάντηση η οποία του αξίζει σε όσους παίζουν με το φόβο και το μίσος στις γειτονιές της Αθήνας και σε όσους δεν έχουν πρόβλημα να σπέρνουν το φόβο και το μίσος στις γειτονιές της Αθήνας μόνο και μόνο για να κερδίσουν μερικά ψηφαλάκια. Τόσο ο κύριος Καμίνης όσο και ο κύριος Πιλιοντόπουλος δεν βρήκαν να πούν ούτε μισή κουβέντα για το υπερχόμενο κύμα ανθρωπιστικής κρίσης σε αυτή την πόλη. Ένα κύμα το οποίο σχετίζεται τόσο με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, όσο και με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνουν οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας. Οι οικογένειες στα όρια, κυριολεκτικά, της απελπισίας από τη μία μέρα στην άλλη. Μικρά παιδιά στον δρόμο. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, από την πρώτη μέρα, έχουμε δεσμευτεί ότι κανένας άνθρωπος δεν θα κινδυνεύσει να χάσει το σπίτι του όσο θα είμαστε εμείς δημοτική αρχή. Και αυτό μπορεί να ακούγεται εύκολη κουβέντα, εύκολα επικοινωνιακά λόγια, για μας όμως είναι κάτι που θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο. Μία δημοτική αρχή σαν τη δικιά μας θα προσφέρει και την πολιτική και την ηθική και την νομική στήριξη σε όσους κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Από τη δική μας την πλευρά όμως ξέρουμε και κάτι άλλο. Ξέρουμε τι σημαίνει η ιδιωτικοποίηση του νερού. Όλη η Ευρώπη στην ουσία το γνωρίζει. Γιατί δεν θα είμαστε η πρώτη χώρα που θα επιχειρηθεί να πωληθεί το πιο σημαντικό κοινωνικό αγαθό που είναι το νερό. Γι' αυτό όλη η Ευρώπη, ακριβώς επειδή έχει αυτή την εμπειρία, ξαναπαίρνει πίσω τα δίκτυα του νερού. Η ιδιωτικοποίηση του νερού ξέρουμε πολύ καλά ότι σημαίνει ακριβότερα τιμολόγια, σημαίνει χειρότερες υπηρεσίες, χειρότερη ποιότητα του νερού. Γι' αυτό είναι κάτι που ένας Δήμος δεν μπορεί να επιτρέψει να υπάρχει ούτε καν ως επιλογή για τους δημότες, ούτε καν ως επιλογή για τους πολίτες αυτής της πόλης. Όμως το χειρότερο απ' όλα είναι αυτό που έδειξε όλη αυτή η εμπειρία σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Ότι μεγάλα στρώματα του πληθυσμού, τα πιο φτωχά στρώματα του πληθυσμού, καταδικάστηκαν στην ουσία σε αποκλεισμό από αυτού του τύπου, από αυτό το κοινωνικό αγαθό. Και αυτό ακριβώς εμείς από τη δική μας την πλευρά έχουμε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό να πάρουν σαφή δέσμευση όλοι οι υποψήφοι ή να πάρουν έστω μία σαφή θέση, να γνωρίζει ο κόσμος τι πιστεύουν για το νερό. Πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί ή πρέπει να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο. Και απάντηση δεν έχουμε πάρει από κανέναν. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, αυτό που πιστεύουμε φίλες και φίλοι, είναι ότι ούτε ο κύριος Καμίνης κατεβαίνει χωρίς αντίπαλο, ούτε ο κύριος Σπιλιοτόπουλος αναδεικνύεται σε βασικό αντίπαλο του κυρίου Καμίνη. Δύο είναι οι αντίπαλοι σε αυτές τις εκλογές. Από τη μία μεριά τα κόμματα του μνημονίου με τους υποψηφίους τους. Και από την άλλη η κοινωνία της Αθήνας αποφασισμένη να υπερασπιστεί την πόλη και τους ανθρώπους. Η ανοιχτή πόλη έχει επιλέξει πλευρά. Είναι με την πλευρά της κοινωνίας. Και επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή συσπήρωση γύρω από ένα πρόγραμμα που θα αλλάξει την πόλη μας. Που θα αλλάξει την ίδια μας τη ζωή, ανοίγοντας ορίζοντες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της συμμετοχής. Η ανοιχτή πόλη δεν είναι χθεσινή στα δημοτικά πράγματα. Είναι σταθερά παρούσα παντού όπου υπάρχουν προβλήματα σε αυτή την πόλη. Όπου συγκροτούνται, δρούν και δημιουργούν τα κινήματα της πόλης. Όπου εκδηλώνεται αυτό το τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης σε αυτή την πόλη. Η ανοιχτή πόλη είναι παρούσα στα δημοτικά πράγματα πολύ πριν ο κύριος Καμίνης ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πόσο μάλλον ο κύριος Πιλιοτόπουλος που μέχρι προχθές ψήφιζε ανενόχλητο σαν να μην συμβαίνει τίποτα τα μνημόνια. Η ανοιχτή πόλη έχει τη χαρά να έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών της Αθήνας, όχι μόνο για την κινηματική της παρουσία, αλλά και για την προγραμματική της επάρκεια.
Τώρα είναι η ώρα να αλλάξουμε πίστα όμως. Είναι η ώρα να δοκιμαστούμε στη διοίκηση του Δήμου. Είναι η ώρα να δώσουμε αυτή τη μάχη ώστε η ανοιχτή πόλη να αποτελέσει τη νέα δημοτική αρχή από το Σεπτέμβριο. Είναι η ώρα να αποδείξουμε σε όλους ότι η νέα δημοτική αρχή στην Αθήνα και έχει πρόγραμμα και έχει διάθεση και έχει την όρεξη και να συγκρουστεί και να δημιουργήσει και να αλλάξει τους όρους με τους οποίους τόσο καιρό παίζεται το παιχνίδι της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτή την πόλη. Γι' αυτό ακριβώς καλούμε από τη δική μας την πλευρά όλους και όλες να σταθούν στο πλευρό μας και να συμμαχήσουν μαζί μας όλοι οι κάτοικοι αυτής της πόλης, όλοι οι δημότες της Αθήνας πάνω σε ένα πρόγραμμα που βασίζεται σε 5 βασικές προτεραιότητες. Είναι οι βασικές προτεραιότητες τις οποίες έχουμε παρουσιάσει και οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι αυτές που δίνουν τις πραγματικές απαντήσεις στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας το 2014. Γιατί οι ανάγκες της κοινωνίας το 2014 είναι πολύ διαφορετικές από τις ανάγκες το 2010 και το 2006. Πρώτη προτεραιότητα και πρώτος μας άξονας είναι η ενίσχυση των δομών κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Απέναντι σε αυτή την κρίση δεν επαρκεί η κοινωνική ευαισθησία των χορηγών, οι οποίοι όταν επιλέξουν απλά και μόνο σταματάνε αυτή τη χορηγία και οι δομές μένουν χωρίς χρήματα και οι δομές μένουν χωρίς προϊόντα απαραίτητα, αγαθά απαραίτητα για την βοήθεια των συνανθρώπων μας. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος οφείλει να ενισχύσει αυτές τις δομές και να βάλει προτεραιότητα την ενίσχυση αυτών των δομών, γιατί σήμερα ο Δήμος χρειάζεται να αποτελεί την ασπίδα κοινωνικής προστασίας για τους πιο αδύναμους συνανθρώπους μας. Εμείς δεν βάζουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι και αυτό το κάνουμε συνειδητά. Αν ρωτήσετε κάποιον επικοινωνιολόγο, όπως κάνει λογικά ο κύριος Καμίνης και ο κύριος Φιλιωτόπουλος, θα σας πούν μην ασχολείστε τόσο με αυτά τα θέματα. Μην ασχολείστε, στις δημοτικές εκλογές δεν τις παίρνεις με πρόγραμμα που μιλάει για ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, για ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. Πρέπει να φτιάξουμε μακέτες, θα μας πούν. Εμείς επιλέγουμε ούτε μακέτες να φτιάξουμε, ούτε να τα βάλουμε αυτά τα ζητήματα κάτω από το χαλάκι. Επιλέγουμε να απαντάμε σε αυτό που έχουν ανάγκη οι πολίτες, οι κάτοικοι, οι δημότες αυτής της πόλης. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε για κανέναν απολύτως λόγο. Και στο τέλος θα φανεί πώς θα εκτιμηθεί η ειλικρίνεια του κάθε ένα από μας. Η δεύτερη μας πρόταση, ο δεύτερος μας άξονας, ποιότητα ζωής. Να δώσουμε μάχη για την ποιότητα ζωής σε αυτή την πόλη. Γιατί σε συνθήκες τέτοιας κρίσης δεν μπορούμε να βάζουμε σε δεύτερη μοίρα απλά καθημερινά πράγματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής των πολιτών. Και όταν λέμε ποιότητα ζωής μπορούμε να μιλήσουμε για τα πιο απλά πράγματα, όπως είναι η καθαριότητα στην πόλη, όπως είναι ο φωτισμός στην πόλη, τα πεζοδρόμια στην πόλη, όπως είναι και τα πιο σύνθετα το πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αναπλάσεις στις γειτονιές, πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε πεζοδρομήσεις μικρές, φτηνές στις γειτονιές που όμως θα είναι ουσιαστικές στην καθημερινότητα των πολιτών. Πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε μπροστά τις 5 μεγάλες αναπλάσεις τις οποίες έχουμε παρουσιάσει στο πρόγραμμά μας και οι οποίες αφορούν μεγάλους ελεύθερους χώρους σε όλη την Αθήνα, οι οποίοι σήμερα αποτελούν φιλέτο και αποτελούν και πεδίο διεκδίκησης των τοπικών κινημάτων απέναντι σε ιδιωτικά συμφέροντα. Σήμερα έδωσα μια συνέντευξη και κάποιος με ρώτησε ο δημοσιογράφος και πώς μπορούμε να πιστέψουμε, ωραία όλα αυτά που λέτε και για το Βοτανικό και για το Πάρκο στο Βουδί και για τον Προπονά, ωραία όλα αυτά, αλλά πώς μπορούμε να πιστέψουμε ότι εσείς θα είστε αυτοί οι οποίοι όντως θα κάνετε κάτι, γιατί όλα αυτά τα λένε ήδη, τα λένε όλοι. Τα λέει και ο κύριος Καμίνης, τα λέει και ο κύριος Φιλιωτόπουλος. Και η δικιά μου αυθόρμητη απάντηση είναι ότι από τη στιγμή που αυτοί οι χώροι διεκδικούνται και από ιδιωτικά συμφέροντα, που τους βλέπουν όχι ως έναν χώρο ελεύθερο, όχι ως έναν χώρο που μπορεί να υπάρξει πράσινο σε μια τσιμεντένια πόλη, αλλά τους βλέπουν ως χώρους
όπου θέλουν να φτιάξουν είτε κάποια μολ, είτε κάποια να ρίξουν τσιμέντο για λόγους ιδιωτικού κέρδους και ιδιωτικού συμφέροντος, η δικιά μας απάντηση είναι ξεκάθαρη. Εμείς είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτές τις αναπλάσεις, γιατί δεν μπαίνουμε καν στο δίλημα των ποιον θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε. Εάν θα πρέπει να ικανοποιήσουμε το δημόσιο συμφέρον μέσα από το πράσινο, μέσα από χώρους άθλησης, ή αν θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε κάποιους που θέλουν να χτίσουν κάποια μολ ή να ρίξουν κι άλλο τσιμέντο σε μια τσιμεντούπολη όπως έχει καταντήσει η Αθήνα. Τρίτο ζήτημα, τρίτος άξονας, πολύ βασικός. Το ζήτημα του πολιτισμού στην πόλη. Για μας ο πολιτισμός δεν είναι μια επιμέρους πολιτική την οποία πάλι κάποιοι επικοινωνιολόγοι θα μπορούσαν να μας προτείνουν, γιατί ξέρετε είναι λίγο πιο πιασάρικος ο πολιτισμός. Είναι μια κεντρική πολιτική. Σε μια και είναι κεντρική πολιτική, ακριβώς επειδή έχουμε τη δυνατότητα, και αυτή είναι μια βασική μας διαφορά και από τον κύριο Σπηλιωτόπουλο και από τον κύριο Καμίνη, ότι εμείς αφουγκραζόμαστε αυτή την πόλη, ζούμε σε αυτή την πόλη, την περπατάμε, την γνωρίζουμε αυτή την πόλη. Και κάποιος που τα κάνει όλα αυτά, κάτι που μπορεί πραγματικά να πει είναι ότι σε αυτή την πόλη, στον καιρό της κρίσης, υπάρχει ένας πολιτιστικός οργασμός. Υπάρχουν χιλιάδες νέοι και νέες, και όχι μόνο, οι οποίοι νιώθουν την ανάγκη, θέλουν να βρουν χώρους πολιτιστικής έκφρασης, χώρους πολιτιστικής δημιουργίας. Και μέσα σε αυτή την κρίση, ο πολιτισμός πραγματικά μπορεί να αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της πόλης. Το συγκριτικό πλεονέκτημα για να μπορέσει να επενδύσει σε μία νέα ταυτότητα, να χτίσει νέα ταυτότητα, όχι με μία λογική απλώς και μόνο να υπάρχει πολιτισμός με μια ως αφηρημένη έννοια, αλλά να δημιουργηθεί και η οικονομική δραστηριότητα πάνω στον πολιτισμό και να διαχύσουμε τον πολιτισμό σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και συμπλέγματα τουρισμού γύρω από αυτόν τον πολιτισμό και να δώσουμε ένα διαφορετικό στίγμα, μια διαφορετική ταυτότητα σε αυτή την πόλη, συνδυάζοντας και την ιστορία της και τον πολιτισμό τον παλαιότερο με τον σύγχρονο πολιτισμό. Τέταρτη προτεραιότητα, τέταρτος άξονας, είναι η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Ξέρουμε ότι ένας Δήμος δεν έχει μαγικά ραβδάκια. Δεν μπορεί ένας Δήμαρχος ή μια Δημοτική Αρχή να πάει με το μαγικό ραβδάκι και να εξαφανίσει τα λουκέτα και να ανεβάσει τα ρολά στα μαγαζιά. Και όποιος υποσχεθεί κάτι τέτοιο, να ξέρετε ότι είναι ψεύτης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μια Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό το θέμα. Χρειάζονται καινοτόμες ιδέες, θεσμικά καινοτόμες ιδέες από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται να δοθεί έμφαση στους νέους επιστήμονες, στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μπορούν μέσα από κοινωνικούς συνεταιρισμούς, μέσα από νέο τύπου εγχειρήματα, μπορούν να βοηθήσουν, να βοηθήσει και η πόλη τους ίδιους να σταθούν στα πόδια τους, αλλά και αυτοί να βοηθήσουν την πόλη να σταθεί στα πόδια της. Χρειάζεται μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, μέσα στην οικονομική κρίση των εκατομμυρίων ανέργων, των εκατοντάδων χιλιάδων λουκέτων στα εμπορικά καταστήματα της πόλης, αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις βιοτεχνίες, χρειάζεται ένας Δήμος που πραγματικά να στέκεται δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και να στέκεται δίπλα τους με όρους πραγματικούς, ουσιαστικούς και όχι επικοινωνιακούς και με αφηρημένες υποσχέσεις. Και η πέμπτη μας προτεραιότητα, ο πέμπτος βασικός άξονας, είναι αυτό το οποίο βρίσκεται στο DNA αυτής της παράταξης, της δημοτικής μας παράταξης. Δημοκρατία, συμμετοχή και διαφάνεια. Και για μας αυτό δεν είναι κούφια λόγια. Δεν θυμόμαστε τη συμμετοχή των πολιτών μόνο όποτε μας συμφέρει. Δεν θυμόμαστε τη συμμετοχή των πολιτών για ζητήματα τα οποία δεν επιδέχονται την παραμικρή αμφισβήτηση. Δεν θυμόμαστε τη συμμετοχή των πολιτών και δεν μαθαίνουμε την έννοια του δημοψηφίσματος μόνο όταν θέλουμε να πούμε μια ξυπνάδα για να κερδίσουμε κάποιους ψήφους για το τζαμί στο Βοτανικό.
Για μας το ζήτημα των δημοψηφισμάτων, το ζήτημα της συμμετοχής των πολιτών είναι ζήτημα ουσίας, είναι ζήτημα της υπόστασης της δικιάς μας. Είναι ζήτημα αξιών και είναι ζήτημα το οποίο θα διατρέχει τη δικιά μας δημοτική αρχή από πάνω μέχρι κάτω σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Γιατί από το 2006 που φτιάχτηκε αυτή η δημοτική παράταξη ήταν η πρώτη που σήκωσε ζητήματα συμμετοχής, δημοκρατίας και διαφάνειας, όταν για όλους τους άλλους αυτά τα ζητήματα δεν χωρούσαν καν στην προεκλογική τους ατζέντα. Ήμασταν οι πρώτοι που ανοίξαμε ζήτημα για συμμετοχικούς προϋπολογισμούς, ήμασταν οι πρώτοι που ανοίξαμε ζητήματα για ενίσχυση του ρόλου των συμβουλίων στις δημοτικές, στις τοπικές κοινότητες, ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι θέλαμε να εμπλέξουμε σε επίπεδο απόφασης και όχι μόνο διαβούλευσης όλη την κοινωνία. Και αυτό ακριβώς πρόκειται να κάνουμε. Και όπως έχουμε πει και αρκετές φορές, μία από τις πρώτες πράξεις τις οποίες θα κάνει η νέα δημοτική αρχή, επειδή την περίοδο 2015-2020 θα πρέπει να καταθέσουμε από το τέλος του 2014 το επιχειρησιακό σχέδιο της νέας δημοτικής αρχής για την Αθήνα για την περίοδο 15-20, αυτό που έχουμε πει είναι ότι από το φθινόπωρο του 2014, με το που θα αναλάβουμε ως δημοτική αρχή, αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο θα το ανοίξουμε από τη μία άκρη της πόλης μέχρι την άλλη, σε ανοιχτό διάλογο, σε ανοιχτή διαβούλευση με όλους τους δημότες, με όλους τους κατοίκους στην Αθήνα, για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο που θα είναι ο μπούσουλας για την επόμενη πενταετία, το οποίο θα προέρχεται μέσα από τη διαβούλευση και τη συναπόφαση με τους κατοίκους αυτής της πόλης. Φίλες και φίλοι, επειδή έχω την αίσθηση ότι λέω πολλά και κόβω φάτσες τώρα για να δω πόσοι συμφωνούν και είδα ότι πολλοί έγνεψαν καταφατικά, θέλω να κλείσω λέγοντάς σας ότι η εμπειρία που έχουμε όλους αυτούς τους μήνες και όλες τις τελευταίες εβδομάδες και όσο περνάει ο καιρός, από την καθημερινή μας επαφή με τον κόσμο, στις γειτονιές, στις πλατείες, μας γεμίζει πραγματικά με αισιοδοξία. Οι πιο πολλοί από εσάς, επειδή συμμετέχετε σε αυτές τις περιοδίες, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι δεν λέω ψέματα, να το πείτε και σε όσους δεν συμμετέχουν και ότι δεν το λέω έτσι για να σας παρακινήσω. Είναι μια πραγματικότητα. Αυτή η αισιοδοξία την οποία έχουμε βασίζεται στις αντιδράσεις των καθημερινών πολιτών. Βασίζεται στη μεγαλύτερη δημοσκόπηση που γίνεται στις γειτονιές της Αθήνας. Κάθε μέρα, περπατώντας, μιλώντας με τον κόσμο και βλέποντας, ακούγοντας τα πραγματικά τους προβλήματα, όχι αυτά που θέλουν να εμφανίσουν τα κανάλια και οι εφημερίδες, και ακούγοντας τις πραγματικές τους αγωνίες και ακούγοντας και τις ελπίδες τους όμως. Και ακούγοντας από αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μέσα σε αυτή την πόλη σε τέτοιες συνθήκες, ότι πιστεύουν στις δυνατότητες αυτής της πόλης και ότι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να παρετούμαστε ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, και αυτό για μας αποτελεί δύναμη. Αυτό είναι που μας γεμίζει η αισιοδοξία. Αυτή η ανάγκη αυτού του κόσμου για αλλαγή σε αυτή την πόλη. Αυτή η ανάγκη αυτού του κόσμου που τις τελευταίες δεκαετίες έχει χορτάσει από δημάρχους που έβλεπαν ως μια ευκαιρία προσωπικής προώθησης και πολιτικής καριέρας το δημαρχιακό θόκο στην Αθήνα. Από αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν καταδικάσει αυτή την πόλη και τις δυνατότητες που έχει στην πλήρη απαξίωση. Ακούμε συχνά για μεγάλα αυτοδιοικητικά πειράματα σε όλο τον κόσμο. Αυτά όλα μας γεμίζουν με αισιοδοξία. Εμείς ανοίγουμε τα αυτιά μας σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Τώρα όμως, αυτές τις δύο εβδομάδες έχουμε και εμείς την ευκαιρία να αποτελέσουμε παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, μιας νέας προσπάθειας για αυτή την πόλη να αλλάξει σελίδα,
να αλλάξει πρόσημο, να μπορέσει να βάλει τις βάσεις για να σταθεί στα πόδια της, γιατί αυτό που θα γίνει την επόμενη πενταετία είναι ένα μεγάλο στοίχημα για αυτή την πόλη. Εμείς δεν θέλουμε απλά να πάρουμε το Δήμο για να είμαστε μέσα στο Δημαρχείο. Δεν θέλουμε να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πάρουμε το ίδιο βιβλιαράκι με οδηγίες χρήσεως που είχαν οι προηγούμενοι από εμάς, που το είχαν πάρει σαν σκυτάλη σε σκυταλοδρομία από τους προηγούμενους. Γιατί έτσι πήγαινε το σύστημα. Εμείς θέλουμε να γράψουμε από μόνοι μας, από την αρχή, αυτό το βιβλιαράκι με τις οδηγίες χρήσης για το πώς λειτουργεί ένας Δήμος, τι προτεραιότητες πρέπει να έχει ένας Δήμος, τι θέματα πρέπει να ανοίγει και τι σχέση πρέπει να έχει με τους πολίτες. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό θα μας δώσει, αυτή την ευκαιρία θα μας τη δώσουν οι δημότες της Αθήνας και την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη Κυριακή. Αλλά αυτό χρειάζεται αγώνα από όλους μας. Χρειάζεται 2 εβδομάδες να τρέξουμε. Χρειάζεται 2 εβδομάδες να πεισμώσουμε, να τα δώσουμε όλα σε αυτή τη δύσκολη μάχη, γιατί ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε με επιστήμονες σε αυτού του τύπου το πολιτικό παιχνίδι και να τους απαντήσουμε ότι εμάς οι επιστήμονες δεν μας τρομάζουν. Γιατί οι πραγματικοί επιστήμονες σε αυτές τις μάχες είναι οι άνθρωποι που αφουγκράζονται την κοινωνία, είναι οι άνθρωποι που αγωνιούν, που ζουν όχι σε έναν γυάλινο πύργο, αλλά ζουν στην καθημερινότητα και είναι οι άνθρωποι που μπορούν να τους ανατρέψουν. 2 εβδομάδες θα δώσουμε αυτή τη μάχη μαζί και την 3η εβδομάδα θα απολαύσουμε αυτή τη μάχη που θα μας οδηγήσει στη νίκη και θα μας κάνει τη νέα Δημοτική Αρχή στην πόλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία σας και για την υπομονή σας και για την δύναμη την οποία μας δίνετε για αυτό το κοινό αγώνα, τον οποίο πραγματικά έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να το δίνουμε όλοι και όλες μαζί για μια ιστορική πραγματικά μάχη να αλλάξουμε την Αθήνα μετά από δεκαετίες. Να πετύχουμε όλοι μαζί αυτό το στοίχημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.